και εμείς ως Φοιτητικός Σύλλογος του Μαθηματικού πήραμε την πρωτοβουλία να έρθουμε μαζί με το Εργατικό Κέντρο να μαζέψουμε τρόφιμα είδη πρώτης ανάγκης για το λαό της Τουρκίας και της Συρίας μετά τον φωνικό σεισμό. Τα αποτελέσματα που είδαμε και οι απώλειες είναι αποτέλεσμα μιας διαχρονικής πολιτικής που θέλει το λαό αποδυναμωμένο, που μετατρέπει ακόμα και την αντισεισμική προστασία σε εμπόρευμα. Δείξαμε έμπρακτα και δείχνουμε έμπρακτα καθημερινά την αλληλεγγύη μας. Πραγματικά είναι συγκινητικές οι εικόνες και εδώ από το Εργατικό Κέντρο πόσα τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης μαζέψαμε, αλλά και πώς ο λαός στην Τουρκία και στη Συρία προσπαθεί να βρει τους ανθρώπους του και πώς συγκινείται πραγματικά όταν τους βρίσκει. Και αυτό το μήνυμα που πρέπει να δώσουμε και είναι τώρα πιο φανερό από ποτέ, είναι ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Από την πρώτη μέρα που μάθαμε για το σεισμό στη Τουρκία και τη Συρία, ανταποκριθήκαμε και εμείς ως φοιτητική παράταξη και μέσω της Φοιτητικής Ένωσης για να έχουμε ένα καλύτερο κάλεσμα προς τον κόσμο να δείξει την αλληλεγγύη του στους δύο λαούς. Ήρθαμε σήμερα, μαζέψαμε ό,τι μπορούσαμε για να σταλθεί μια βοήθεια σε αυτές τις δύο χώρες. Έχει μεγάλη σημασία αυτό και για τους δύο λαούς, για να συζητήσουμε τις σχέσεις μας, ειδικά για το δικό μας που έχει ένα εθνικό πρόβλημα. Μπορούμε να δείξουμε ότι η ειρήνη μπορεί να επικρατήσει και στο νησί και μέσω αυτών είμαστε σίγουροι πως δείξαμε ότι η ανθρωπότητα υπάρχει μεταξύ μας.